Ναι, στην αρχή το βίντεο έπαιζε ανάποδα. Ήταν rewind αυτό που έμπαινε ανάποδα. Κάνουμε αυτά τα κόλπα. Μπορούμε και κάνουμε αυτά τα κόλπα εδώ στον τροχό της τύχης. Και άλλα πολλά. Νατάσο Κουβελά έρχεται τώρα. Να σε συνοδεύσω, να σε συνοδεύσω. Καλησπέρα. Η Νατάσα μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σου, Νατάσα. Βρήκαμε, Νατάσα. Ευδιάθετη. Παιδιά, είναι ευδιάθετη γιατί έχω πάρει πόζα εγώ εδώ πέρα. Κοίτα το πώς έχω ξαπλάρει πάνω στο αυτοκίνητο. Το μεγάλο δώρο της εκπομπής μαζί με αυτό. Ποσά, δώρα και όποιος γυρίζει... Κερδίζει. Ο Γεράσιμος, η Κατερίνα και ο Νίκος είναι μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκαμε, Πέτρο. Πάμε σε λεξομαχία. Η κατηγορία είναι παροιμιώδης φράση. Ποια είναι αυτή η φράση, την οποία χρησιμοποιούμε, τη λέμε... Κατερίνα. Ήμουνα νιός και γέρασα. Τι λέμε. Τώρα λέμε τι λέμε, Κατερίνα, δεν εννοούμε εσένα. Τι λέμε κάτι άλλο που έχουμε γκριζάρει, έτσι, μέχρι εκεί. Δεν λέμε κάτι άλλο. Λοιπόν, όντως αυτή είναι η παροιμιώδης φράση και η Κατερίνα θα πάρει και 100 ευρώ και θα έρθει να παίξει πρώτη. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά. Καλή επιτυχία. Θα πω το σίγμα. Πρώτο γράμμα, δύο, τρεις φορές ανοίγει, σου δίνει 90 ευρώ. Είναι μικρές οι λέξεις, είναι ζόρικο να υπάρχουν τριπλά γράμματα και όμως το πέτυχες το πρώτο. Έλα. Έχουμε 20 ευρώ. Θα πω το ρο. Δεν έχουμε κανένα ρο, ενώ είχαμε 3 σίγμα νωρίτερα. Δίνεις τη θέση σου στον Νίκο. Καλώς τον Νικόλα. Καλώς σας βρήκα. Καλή τύχη, φίλε. Γυρνάς. Νίκ, έχουμε 50. Θα πω το πι. Γεράσιμε. Και εσύ θα κάνεις έτσι σε αυτές αυτό το γύρο. Καλή αρχή. Η πρώτη γυροβολιά είναι πάρα πολύ καλή γιατί φέρνεις πλάς 1000. Θέλεις 2 τέτοια, έχεις φέρει το πρώτο. Βρες και το γράμμα. Θα πω το ταφ. Το πήρε ο Γεράσιμος, βέβαια. Μπορείς να το αφαιρέσεις. Στο παιχνίδι συνολικά εμφανίζονται 6 τέτοιες φέτες από τον πρώτο μέχρι τον έκτο γύρο και χρειάζεται να μαζέψετε 2 για να πάρετε διχίλιαρο στον τελικό. Έχεις κάνει το πρώτο βήμα. Όμως έχουμε 50 ευρώ το δώρα πάνω μας και τον γρίφο άλυτο. Γεράσιμε εδώ, θα πάμε για 150 ευρώ. Θα πω το κάπα. Έχουμε. Έχουμε δύο. Είναι και το πρώτο γράμμα που είναι σημαντικό. Σηκώνει τη δεύτερη επιταγή από τον Γαλαξία για τα... για τις αγορές της εβδομάδας. 150 ευρώ. Το επόμενο γύρισμα είναι πάλι δώρο, αλλά τώρα ανεβάζουμε την αξία του δώρου στα 300 ευρώ. Θα πω το νι. Θα το πάρεις και αυτό. Και ενώ έχεις 5-30, σου λείπουν 20 ευρώ για να αγοράσεις φωνή που πιθανολογώ ότι θα χρειαζόσουν. Ναι, όντως. Είπαμε, του λείπει ένα εικοσάρικο και το έφερε. Θα πω το γράμμα μη. Μη, δεν έχει ακουστεί. Υπάρχει, μπράβο, να το σαραντάρι. Αυτή τη στιγμή έχει 120 ευρώ και πάρα πολλά χρήματα σε δώρα. 450 ευρώ σε δώρα. Θα αγοράσω το όμικρον. Όμικρον. Πόσο θα σε βοηθήσει αυτό το όμικρον? Όχι τρία πράγματα. Τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Άνοιξε. Θα πω το δέλτα. Η δεύτερη λέξη με το όμικρον, κάτι κάπως, ναι, κάπως φάνηκε. Θα πω το λάμδα. Ωραία. Σωστά. Και κάπου εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να το λύσουμε, γιατί δεν υπάρχουν άλλα σύμφωνα. Κανείς σας δεν μπορεί να αγοράσει ένα φωνήεν. Θα πρέπει να εκτιμήσετε ποια είναι τα φωνήεντα που λείπουν εκεί. Κλασματικές μονάδες. Ναι. Ήδη το βοήθησε το γεγονός ότι δεν είχε άλλα σύμφωνα. Οι κλασματικές μονάδες σου άφησαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό που είναι 550 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Το 1 τρίτο, το 1 πεντηκοστό, το 1 εκατοστό είναι κλασματικές μονάδες, έτσι.
Λεφτά για σένα, λεφτά για την Κατερίνα μας, λεφτά ίσως και για τον Νίκο, γιατί τώρα παίζει πρώτος.